Κύριε Παπαδημούλη, το Brexit έχει φύγει από τα πρωτοσέλιδα, όπως είπατε, το οικονομικό Brexit. Υπάρχει όμως η αίσθηση ότι έρχεται και επανέρχεται ένα άλλο Brexit αναφορικά με την συνθήκη του Σέγγεν. Οι πληροφορίες δημοσιογραφικές αναφέρουν ότι σήμερα θα συζητηθεί το ζήτημα και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ποια είναι η δική σας η αίσθηση, διότι όταν έρχεται και επανέρχεται κάτι, προφανώς υπάρχει κάποιο ένα ζήτημα. Μικρότερη Σέγγεν σημαίνει καθόλου Σέγγεν. Και κατάρρευση της Σέγγεν, που είναι ελεύθερη διακίνηση προσώπων, προϊόντων και υπηρεσιών, σημαίνει κατάρρευση της Ευρωζώνης. Και είναι μια λύση οδυνηρή, όχι μόνο για τους πρόσφυγες, αλλά για τη δημοκρατία και για την ευρωπαϊκή οικονομία. Γι' αυτό και χθες ο Στάινμαγερ, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γερμανός, απαντώντας στην δεξιά ομογάλακτη Υπουργό Εξωτερικών της Αυστρίας, που πρότεινε κάτι τέτοιο, της είπε αυτό είναι ψευδολύση, δεν θα λύσει κανένα πρόβλημα. Συμφωνώ με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, που λέει δεν υπάρχει κανένα θέμα μικρότερη Σέγγεν και εξόδου από την Ελλάδα. Το ίδιο ακριβώς έχει πει και ο Τίμερμανς, που είναι ο νούμερο ένα της Κομισιόν στα θέματα του προσφυγικού, προϊστάμενος του Αβραμόπουλου. Το ίδιο έχει πει και ο Γιούνκερ. Επομένως, αυτά τροφοδοτούν τον εθνικισμό, την ξενοφοβία και κοστίζουν πανάκριβα. Θα διαλύσουν την Ευρωζώνη αυτές οι ιδέες. Ευτυχώς είναι μειοψηφικές. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς, αν θέλουμε αυτές οι φωνές να αποδυναμωθούν περαιτέρω και να μην μας ενοχλούν και να μην μας προκαλούν και να μην μας απειλούν? Να τρέξουμε να υλοποιήσουμε αυτά που έχουμε δεσμευτεί, δηλαδή τα λεγόμενα hot spots να τελειώσουν επιτέλους μέσα στις επόμενες εβδομάδες και να αρχίσουν να λειτουργούν, και από εγκαλούμενοι να γίνουμε εγκαλούντες. Μας έχουν υποσχεθεί και αποφασίσει πράγματα που δεν τηρούνται. Το Σεπτέμβριο, κυρία Ζαχαριάδη, αποφάσισα τη μετεκατάσταση 160.000 προσφύγων αναλογικά σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως από την Ελλάδα. Πόσοι έχουν μέχρι τώρα μετεκατασταθεί? Λίγες εκατοντάδες, ούτε 500. Μας έχουν υποσχεθεί 1.700 ανθρώπους από τη Frontex. Ούτε μισή δεν έχουν έρθει. Μας έχουν υποσχεθεί μηχανήματα για τη δακτυλοσκόπηση και την καταγραφή ποιος είναι παράνομος μετανάστης και ποιος είναι πρόσφυγας. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό, γιατί περιγράφει? Διότι έχουμε μια Ευρώπη η οποία αρνείται, αποφεύγει, αναβάλει να υλοποιεί ακόμη και τις αποφάσεις της, η οποία εφαρμόζει στο προσφυγικό το δόγμα μακριά από τη δική μου αυλή, πρόβλημά σου, κόψε το λαιμό σου, ενώ τα ελληνικά σύνορα είναι και ευρωπαϊκά, δεν δίνουν αυτά που έχουν αποφασίσει να δώσουν ως βοήθεια. Η λύση για την Ευρώπη δεν είναι η επιστροφή στα εθνικά σύνορα, είναι περισσότερη Ευρώπη. Και στον τομέα αυτό η Ελλάδα, παρότι είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη οικονομική κρίση, ανεργία, φτώχεια, ύφεση μεγάλη, είναι η χώρα που σώζει την τιμή της Ευρώπης με την ανθρωπιά. Εγώ θα πρόσθετα και τη Γερμανία, γιατί έχει δεχθεί 1 εκατομμύριο πρόσφυγες μες στη χρονιά που πέρασε, γιατί οι υπόλοιποι δεν κάνουν τη δουλειά τους. Και εμείς ξέρουμε και είμαστε υπερήφανοι για τη στάση μας αυτή ως ελληνικός λαός, γιατί είμαστε παιδιά και εγγόνια προσφύγων στην πλειοψηφία μας, και γι' αυτό δείχνουμε αυτή την ανθρωπιά. Δεν μπορούμε όμως μόνοι μας να σηκώσουμε όλη την προσφυγιά και όλη τη φτώχεια του κόσμου χωρίς την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Επομένως, χρειάζεται περισσότερη Ευρώπη σε αυτό το θέμα, όχι στα λόγια, στην πράξη.